Η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη φλέγεται. Έτσι, έχει χτυπηθεί πάρα πολύ άσχημα από τον κορονοϊό. Και ξέρεις, μπορεί αυτοί οι χαρακτηρισμοί να φαίνονται, να ακούγονται υπερβολικοί στα αυτιά πολλών, αλλά παρά το χαμογελαστό, τον πάντα χαμογελαστό δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ζέρβα. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα, Ελλάδα. Καλημέρα, Δήμαρχε. Κρατάμε κατάσταση... το χαμόγελο και την αισιοδοξία, αλλά είμαστε μέσα στον πόλεμο. Έτσι. Είμαστε, όπως είπατε ακριβώς, μέσα στη φωτιά. Και εξαιρετική είναι διπλό-τριπλό το πρόβλημα. Είναι ο μεγάλος αριθμός των κρουσμάτων. Είναι η φοβερή πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν είναι Αθήνα, δεν είναι Θεσσαλονίκη η Αθήνα. Και καμιά φορά η Θεσσαλονίκη πέφτει και σε δεύτερη μοίρα. Κακά τα ψέματα. Και για να σας δώσω τη δυνατότητα να τοποθετηθείτε, θα πρέπει να πούμε ότι καθυστέρησε η διαδικασία των τεστ στη Θεσσαλονίκη. Όταν σας λέγαμε συγχαρητήρια, σας είχαμε βγάλει. Και τότε. Και λέγαμε συγχαρητήρια, Δήμαρχε, τα καταφέρατε. Μόνο ναι. 5 κρούσματα έχετε. Ως πρότυπο. Με πόσα τεστ όμως. Ναι, κάτσε. Με πόσα τεστ όμως. Γινόντουσαν στην Αθήνα, δεν γινόντουσαν στη Θεσσαλονίκη. Και όταν έγιναν στη Θεσσαλονίκη, βγήκαν οι δραματικοί αριθμοί. Κύριε Δήμαρχε. Γινόταν τεστ, κύριε Παπαδάκη. Δεν είναι ότι δεν γινόταν τεστ. Αλλά με τον κύριο, τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιωτακόπουλο, ήμασταν και σε μια άλλη τέτοια συζήτηση. Και αυτός και εγώ. Χτυπούσαμε το καμπανάκι του κινδύνου, γιατί τα νούμερα άρχισαν να χειροτερεύουν. Η κατάσταση φαινόταν ότι πήγαινε στο χειρότερο. Και ξέρετε, είναι καλύτερο το προλαμβάνειν παρά το διορθώνειν. Είναι καλύτερο να είμαστε προμηθείς παρά να είμαστε επιμηθείς. Τα είχαμε πει αυτά, τα είχα πει και εγώ. Και ξέρετε, πολλές φορές ο Δήμαρχος πρέπει να είναι χρήσιμος παρά ευχάριστος. Γιατί ξέρετε, εμείς είμαστε σε επαφή με την καθημερινότητα του κόσμου, βλέπουμε την δυσκολία, βλέπουμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Και πραγματικά όταν τα νούμερα άρχισαν να ξεφεύγουν, όταν βλέπαμε κάποιες εικόνες, οι οποίες πραγματικά είναι αυτές που περιέγραψε ο καθηγητής προηγουμένως, ότι δεν έχουμε, αν θέλετε, αυτή την προσοχή, αυτή την διάθεση του κόσμου να μείνει στο σπίτι του, όπως ήταν το Μάρτιο, τον Απρίλιο, έπρεπε να πάρθουν κάποια μέτρα. Και αν θέλετε και γι' αυτό που συζητήσετε πολύ εύστοχα και εσείς, το θέμα των σχολείων. Ξεκινήσαμε ανοιχτά όλα τα σχολεία, πήγαμε τα σχολεία, κλείσαν τα λύκεια, κλείσαν τα γυμνάσια. Εγώ έχω την εντύπωση ότι πρέπει να κλείσουν και τα δημοτικά. Και κύριε Παπαδάκη, κάτι τέτοιο εφάρμοσε και το Ισραήλ. Ξέρετε, από εκεί πέρα πριν από εμάς. Πιστεύετε ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να κλείσουν τα σχολεία? Αυτό, ξέρετε, δεν είναι δική μου εισήγηση. Εγώ δέχομαι, κύριε Παπαδάκη, ο Δήμαρχος έχει μια εικόνα της πόλης συνολική. Δέχομαι τις πληροφορίες ότι κάθε μέρα δημοτικά σχολεία πρέπει να απολυμανθούν. Υπάρχουν κρούσματα, υπάρχει συνωστισμός γονέων έξω από τις σχολικές αυλές. Όλα αυτά προκαλούν κάποια εικόνα η οποία πραγματικά δεν είναι ό,τι καλύτερο. Άρα από τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα και από τη στιγμή που πρέπει πλέον να είμαστε πολύ πιο αυστηροί, θα πρέπει να επέμβουμε και σε αυτό. Οπουδήποτε υπάρχει ένα πρόβλημα, ας διδαχτούμε από το παράδειγμα το δικό μας του Μαρτίου, του Απριλίου, για να μπορούμε να τα καταφέρουμε και πάλι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ώρα, κύριε Παπαδάκη, να κάνουμε το blame game. Το τι έφταιξε, ποιος έφταιξε, αυτό είναι το λιγότερο, το ελάχιστο που ενδιαφέρει τους πολίτες, είναι το ελάχιστο που ενδιαφέρει όλους αυτούς που δουλεύουν αυτή τη στιγμή τόσο σκληρά. Γιατί είναι υγειονομικοί, αλλά είναι και άνθρωποι, ξέρετε, που είναι έξω της αστυνομίας, της δημοτικής αστυνομίας, την βοήθεια στο σπίτι που έχουμε, η καθαριότητα η οποία δουλεύει. Είναι όλοι αυτοί που δουλεύουν ούτως ή άλλως, για να έχουμε ακριβώς αυτές τις συνθήκες που έστω και τη μικρή βόλτα, έστω και τη μικρή ανάσα που πρέπει να πάρει ο κόσμος να την έχει. Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει στην πόλη, λοιπόν, κύριε Δήμαρχε? Επειδή ξέρω ότι συζητάτε και με ανθρώπους, επειδή ξέρω ότι είστε και ένας άνθρωπος που κυκλοφορεί πάρα πολύ στην αγορά, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει για να μπει ένα φρένο? Κοιτάξτε, εγώ έκρουσα από νωρίς το καμπανάκι του κινδύνου. Βλέπαμε αυτά τα πράγματα να έρχονται. Βλέπαμε κακές, αν μου επιτρέπετε, συμπεριφορές ή μάλλον την αίσθηση από αρκετό κόσμο, σαν αφορά κάποιους άλλους, σαν να μην συμβαίνει. Ο φυσυχασμός που είπατε και εσείς προηγουμένως. Και όλα αυτά τα μέτρα πρέπει να ληφθούν. Ίσως πρέπει να ληφθούν αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτή την εξέλιξη. Δυστυχώς, η εικόνα που έχουμε δεν δείχνει ότι σταθεροποιείται η κατάσταση. Μεταδίδεται το πρόβλημα και σε όμορους νομούς, σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Έχουμε πρόβλημα στην Πέλα, στην Ημαθία, στη Λάρισα. Ξέρετε, εγώ θεωρώ ότι την κεντρική Μακεδονία είναι ενιαίο χώρο. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί. Μπορεί να καταλαβαίνω
για ποιο λόγο δεν επιλέξαμε το αυστηρό lockdown του Μαρτίου-Απριλίου. Νομίζω τώρα έχει έρθει η ώρα να είμαστε πλέον πάρα πολύ αυστηροί. Και η πίεση τώρα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, λιγοστές οι μονάδες, τα κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας, θα μεταφερθούν σε 3 ιδιωτικά νοσοκομεία άλλα περιστατικά για να απελευθερωθούν τα νοσοκομεία και να γίνουν για COVID, όπως ο Άγιος Παύλος για παράδειγμα. Εδώ φάνηκε ότι η πόλη δεν είναι και τόσο χειρωμένη υγειονομικά. Είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι της υγείας, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, στο ΕΣΥ είτε και στον ιδιωτικό τομέα, κάνουν το καλύτερο δυνατό. Ξέρω ότι όλοι θα βοηθήσουν σε αυτήν την κατάσταση. Έχουμε μια εικόνα σήμερα στη Θεσσαλονίκη που έχουν πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, χώρες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Ακριβώς γι' αυτό δεν πρέπει να επιβαρύνουμε αυτούς τους ανθρώπους, δεν πρέπει να επιβαρύνουμε αυτό το σύστημα. Και εκεί πέρα ακριβώς είναι που πρέπει όλοι να εκφράσουμε αυτή την αλληλεγγύη στον συνάνθρωπό μας. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δική μας υπόθεση πλέον. Δεν είναι μόνο υπόθεση της Θεσσαλονίκης, δεν είναι υπόθεση Κεντρικής Μακεδονίας, είναι υπόθεση όλης της Ελλάδας να έχουμε ακριβώς αυτή την αυτοσυγκράτηση. Κύριε Δήμαρχε, με το βελίδιο τι γίνεται. Με το βελίδιο τι γίνεται. Έχει προσφερθεί, έχει ζητηθεί. Από ό,τι άκουσα. Επειδή ακούγαμε και τον κύριο Τζίκα χθες, τον πρόεδρο. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα στάδια στα οποία θα πρέπει να αναπτυχθούν χώροι. Κρεβάτια, δεν έχει την υποδομή όμως, ξέρετε, αυτή είναι η άσχετη λύση. Το βελίδιο, δεν έχει την υποδομή όμως. Δεν έχει την υποδομή ενός νοσοκομείου. Σε καταστάσεις, κύριε Παπαδάκη, είμαστε σε ένα πόλεμο. Και στον πόλεμο, ξέρετε, όταν χρειάζεται, παίρνουμε και έκτακτα μέτρα. Ακριβώς βρισκόμαστε στο στάδιο 3 αυτή τη στιγμή. Αν πάμε στο στάδιο 4, θα πρέπει να βρεθούν και άλλοι χώροι. Θα πρέπει να βρεθούν μεγάλοι χώροι. Άρα, λοιπόν, κατά την άποψή σας. Όλα αυτά είναι σωστό να προετοιμάζονται. Ξέρω ότι προετοιμάζονται και θα πρέπει να. Άμα τα πράγματα πάνε σε χειρότερη κατάσταση. Άρα προετοιμάζεστε για κάτι. Δεν ξέρω αν προετοιμάζετε το βελίδιο ή οτιδήποτε άλλο. Δήμαρχος της πόλης είμαι, δεν είμαι υπουργός υγείας. Δεν είμαι υπεράρχης. Δεν το ενδεχόμενο αυτό προσωρινά. Αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν στην περίπτωση που θα χρειαστούν πολύ περισσότερες κλίνες, πού θα μπορέσουν και πώς θα μπορέσουν να βρεθούν. Αλλά από εκεί μετά ο καθένας από εμάς ας κάνει αυτό που πρέπει, να προστατεύσει τον εαυτό του και τους ανθρώπους που είναι γύρω του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Όλα να πάνε καλά. Το ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς. Καλημέρα, κύριε Ζέρβα. Καλημέρα.